kurulmasının gelecekteki insanların dostlukları açısından da son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Όπως και πριν από λίγο στη συζήτησή μας, η Φίτρια τόνισε τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης για τα παιδιά και εμείς πιστεύουμε ότι το να δείξουμε και να το εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα στα σχολεία είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα σημαντικό κομμάτι για την εκπαίδευση των παιδιών, για την εκπαίδευση γενικότερα και για την ανάπτυξη της φιλίας μεταξύ των γυλών. Özellikle Yunanistan ve Türkiye insanları birbirine yaşam tarzı, kültürel olarak, hayat tarzı olarak çok benziyor. Bu dostluğun biz gelecek kuşaklarda, gelecek çocuklarımızın hayatında çok daha gelişmesini arzu ediyoruz. İdeatra o tropo zois ke ta politistik ke o politizmos metaxi ton dio laon metaxi Ellades ke Turkiyas en para politina. Και εφαρμόζοντας κοινά προγράμματα εκπαίδευσης μεταξύ των δύο χωρών, πιστεύουμε ότι οι επόμενες γενιές θα ζήσουν κάτω από ένα πιο φιλικό περιβάλλον. Ben proje kapsamında Sakız'a ilk kez geliyorum. Εγώ στα πλαίσια του έργου έρχομαι πρώτη φορά στη Χίο. Evet. Ama buradaki yakınlığı görünce kendimi ülkemde hissettim, hiç yabancılık çekmedim. Αλλά έστω και ερχόμενος πρώτη φορά, βλέποντας όλη αυτή τη φιλοξενία, δεν ένιωσα σαν ξένος, νιώθω σαν να είμαι στην Κόνια. Biz de buradan özellikle ülkemize gelecek olan hem müdür ağabeyi hem de diğer öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi kendi ülkelerinde hissettirecek şekilde nezaketle inşallah ağırlayacağız. Και εμείς λέει οπωσδήποτε όταν θα έρθει η κυρία Διευθύντρια και οι υπόλοιποι καθηγητές, μαθητές στην Κόνια, θα τους ανταμείψουμε με την ίδια φιλοξενία και θα τους κάνουμε να νιώσουν ότι βρίσκονται στο σπίτι τους.